Το έργο αυτό αφορά όλη την παλαιά Εθνική Οδό στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και όχι μόνο. Έχει και μεγάλα κομμάτια ασφαλτοστρώσεων και μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Και στην είσοδο αλλά και μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Και θα κατασκευαστεί. Εγώ να πω σε αυτούς που σήμερα ταλαιπωρούνται λόγω των έργων ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή και βέβαια να καλέσω για άλλη μια φορά, το έκανε ο κύριος Καμπούρης, αυτούς που έχουν εναλλακτικές λύσεις για την πρόσβασή τους στην Κόρινθο ή τη μετάβασή τους από την Κόρινθο σε κάποια άλλα μέρη, να παίρνουν κάποιους άλλους δρόμους και να χρησιμοποιούν κάποιους άλλους δρόμους, και αν κάποιοι πάνε και πολύ μακριά και μέχρι τώρα απέφευγαν τα διόδια, ας πληρώσουν και για λίγες μέρες διόδια, αν δεν θέλουν να ενοχληθούν από τα έργα τα οποία πραγματικά ενοχλούν την περιοχή. Όμως η εταιρεία συγκεκριμένη εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην υπάρχουν εμπόδια, κάνει γρήγορα αποκαταστάσεις και πιστεύω ότι κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί θα δικαιωθούμε από το αποτέλεσμα και από την ποιότητα πλέον των οδοστρωμάτων που θα υπάρχουν στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο κομμάτι που αφορά τα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Κύριε Δήμαρχε, εδώ τώρα μου βάλατε μια ερώτηση πολύ σημαντική. Οι νταλίκες άντε να σταματήσουν για 1-1,5 μήνα. Ο δρόμος θα φτιαχτεί. Οι νταλίκες όμως έχουν βάρος 70 και 80 τόνων. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Τι κάνουμε με τις νταλίκες? Υπάρχει υποχρέωση από την τροχέα να αστυνομεύσει την περιοχή. Υπάρχει σήμερα μία υπουργική απόφαση που απαγορεύει τις νταλίκες να διέρχονται από την παλαιά Εθνική Οδό και οφείλει η τροχέα, το λέω και δημόσια, να αστυνομεύσει την περιοχή. Τα μοναδικά φορτηγά που έχουν το δικαίωμα είναι αυτά που έχουν πάρει ειδική άδεια, γιατί κάνουν τοπικές μεταφορές, τοπικό εμπόριο. Μέσα από τα φορτηγά αυτά γίνεται τοπικό εμπόριο. Τα υπόλοιπα φορτηγά, νταλίκες που σήμερα διασχίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτές, οι πιο πολλές νταλίκες λοιπόν και φορτηγά, δεν έχουν το δικαίωμα και οφείλει η αστυνομική διεύθυνση να κάνει το καθήκον της και να αστυνομεύσει την περιοχή, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε και τα έργα. Είναι μια ευκαιρία να γίνει αυτό, γιατί θα έχει και ευεργετικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση αυτών που χρησιμοποιούν σήμερα τον δρόμο και ταυτόχρονα να γίνονται και τα έργα.